Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Και όπως έχετε καταλάβει, το σημερινό βίντεο δεν θα βγει στις 8, αλλά μία ώρα αργότερα. Τώρα κάποιος μπορεί να αναρωτιέται τι έγινε ακριβώς. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή: δεν υπήρχε content, δεν είχα κάτι να κάνω και γι' αυτό περιμένω το 6pm content. Τώρα βέβαια που πλέον το ίντερνετ πάει πολύ πιο γρήγορα από παλιά, μπορώ να το ανεβάσω και πολύ νωρίτερα το βίντεο, να μην χρειάζεται να περιμένω να πάει 9 ή κάτι. Θα τεστάρουμε σήμερα λοιπόν πόσο γρήγορα μπορώ να βγάλω ένα βίντεο, αν και πάντα okay. Μπερδεύτηκα λίγο. Αν και αν τα πράγματα πάνε όπως θέλω, τότε μάλλον θα αργήσει το βίντεο. Γιατί σήμερα φαίνεται πως θα βγει ένα icon pack. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτή εδώ που βλέπετε είναι η ομάδα μου αυτή τη στιγμή. Είπα ότι τον Φούτρε δεν θα τον βάλω βασικό, αλλά όπως φαίνεται δεν μπορούσα, ρε φίλε, να μην δοκιμάσω κάτι. Η ομάδα είναι όπως τη βλέπετε, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Gold κάρτες δεν υπάρχουν επιτέλους. Πήρα τον Καρβάλιο και γενικά η ομάδα έτσι όπως είναι πάρα πολύ καλή. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλή από την προηγούμενη που είχα, θα πω ότι είναι καλύτερη για το πρώτο ημίχρονο. Γιατί το πρόβλημα με τις δύο αλλαγές που έκανα είναι ότι ο Ρικάρντο Καρβάλιο έχει 84 στάμινα, που δεν κακό, αλλά σίγουρα όχι τόσο καλό. Ο Φούτρε όμως έχει 72 στάμινα, που είναι πολύ κακό, ειδικά για τη θέση στην οποία παίζει. Δηλαδή, ο Φούτρε είναι σίγουρα μια πάρα πολύ καλή κάρτα που τον δοκίμασα, αλλά το θέμα με το στάμινα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πραγματικά το εννοώ πάρα πολύ μεγάλο και δεν ξέρω τι υποτίθεται πως πρέπει να κάνω με αυτό, πέρα από να τον βγάζω αλλαγή κάθε ημίχρονο και να βάζω μέσα την Κλαούδια Πίνια. Πάντων όμως, αυτή είναι η ομάδα αυτή τη στιγμή. Κατάφερα να ανέβω Division 3, αλλά δεν έπαιξα πολύ Div 3 και οπότε δεν έχω κάτι να δείξω. Πάμε όμως στα SBC να δούμε αν θα βγει το Icon Pack που όλοι περιμέναμε και ναι, όντως βγήκε. Αυτό επειδή για πρώτη φορά αποφάσισα να κοιτάξω τι λένε τα leaks. Λέγανε ότι θα θέλει 286R και 287R, κάτι τέτοιο νομίζω. Που ναι, είμαι ειλικρινής, δεν νομίζω να μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο. Να μην σας λέω καθόλου ψέματα, δεν νομίζω να το έχω αυτό. Αλλά θα δούμε. Ο 81 Plastic Move the Week Player Pick είναι άθλιο, πραγματικά δεν εννοώ. Και πάμε να δούμε τι θέλει. Okay, είναι πολύ χειρότερο από ό,τι περίμενα ή πολύ καλύτερο. Ένα από τα δύο και θα δείξει. Φυσικά τη Steam of the Week τις έχουμε, αλλά τώρα να βγάλω 88, 87, 86 και 85 είναι τρελό. Ειδικά όταν μιλάμε για 90 max icon. Και φυσικά είναι κάτι το οποίο λογικά δεν θα έκανα άμα δεν ήμουν σε μια κατάσταση στην οποία δεν μπορώ να φανταστώ τι άλλο να κάνω για την ομάδα. Το μόνο πράγμα που μπορώ να φανταστώ να αλλάξω στην ομάδα αυτή τη στιγμή είναι ο Καρβάλιο ή ο Νίκο Μαρτίνες, νομίζω λέγεται. Ναι, νάτος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που να σηκώνει αλλαγή και το εννοώ ειλικρινέστατα με όλη μου την καρδιά, δεν υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελα να αλλάξω. Το θέμα μας τώρα ποιο είναι? Ότι αυτές τις κάρτες, για να τις αλλάξω προφανώς, πρέπει να βρω κάποια καλύτερη κάρτα. Και η μόνη καλύτερη κάρτα που βρήκα από αυτές τις δύο, που να αξίζει το upgrade, είναι ένας παίκτης που είχα σε προηγούμενα FIFA και ήταν αρκετά καλός. Και μιλάμε για τον έναν και μοναδικό φυσικά, Ιβάν Κόρδοβα. Παρ' όλα αυτά, ο Ιβάν Κόρδοβα είναι πανάκριβος και θα πρέπει να πάω σε άλλο ένα γουλό όπως πήγα σε αυτό για να έχω πιθανότητες να τον αγοράσω. Και λέω πιθανότητες γιατί και πάλι δεν θα είναι σίγουρο. Και για αυτόν τον λόγο αυτή τη στιγμή δεν νομίζω να υπάρχει κάτι που να μπορώ να κάνω με σιγουριά. Οπότε το Icon Pack δεν φαίνεται κακό. Κοιτάω όμως το Footbin και από ό,τι βλέπω έχει βγει ένας Chubby Alonso. Έχει βγει επίσης, τι είναι αυτό, δεν ξέρω, ένα Rare Mix Player Pack, κάτι πλακίες. Ένας Lemar και φυσικά το Icon που έχουμε εδώ πέρα. Τώρα όπως βλέπετε την 88, μάλλον δεν τη σηκώνει ο συλλογός μου. Να μην λέμε μαλαγίες, με τίποτα δεν τη σήκωνε. Αλλά ίσως πουλώντας ό,τι έχω, και να πω την αλήθεια, να πουλήσω τον Καρβάλιο δεν το θεωρώ καθόλου τρελό. Πάει 100k και ίσως να πρέπει να τον είχα πουλήσει ήδη. Δηλαδή να μην λέω ψέματα, είναι καρτάρα. Αλλά δεν ήταν τόσο μεγάλη αλλαγή ώστε να αξίζει τα 100k, να μην λέω ψέματα. Με να φέρω ένα icon στην ομάδα. Φυσικά να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, γιατί η ειλικρίνεια είναι πάντα πολύ σημαντική. Έβγαλα τον Φούτρε χτες. Δεν πρόκειται να βγάλω κάτι καλό σήμερα. Μη λέμε μαλακίες. Και ακόμα και αν βγάλω κάτι καλό, δεν θα είναι centerback γιατί το παιχνίδι απλά δεν θέλει να μου δώσει centerback. Ας μην ξεχνάμε ότι δεν βγάζω τίποτα αμυντικό. Ναι, τώρα εδώ έβγαλα έναν Lucas Vázquez. Δεν εννοώ κάτι τέτοιο. Και ναι, έχω βγάλει Rudiger και Eder Militao. Αλλά και ο Rudiger και ο Eder Militao, φίλε, δεν πάνε για τίποτα. Μη λέμε μαλακίες, μην κοροϊδευόμαστε. Για αυτό το λόγο δεν ξέρω κατά πόσο έξυπνο είναι να δώσω τόσα λεφτά σε Icon Pack. Αλλά άμα θέλατε να δείτε βίντεο από κάποιον έξυπνο, δεν θα είστε εδώ πέρα. Οπότε ελπίζω να μην με κράξετε όταν θα πω πολύ ξεκάθαρα ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για να ανοίξω αυτό το πακέτο. Φυσικά, αν ο Φούτρε ήταν tradable, η ζωή μου θα ήταν πολύ πιο εύκολη. Απλά θα τον πουλούσα, θα έκανα ομαδάρα και θα άνοιγα και το πακέτο. Αντιθέτως, τώρα επειδή αποφάσισε η A να μου δώσει ένα tradable Φούτρε, θα έχουμε λίγα προβληματάκια με την ομάδα. Και όπως φαίνεται, δεν θα βγάλουμε κάτι καλό για να μας γεμίσει λίγο το πρόβλημα που έχουμε, που είναι αρκετά θλιβερό, να μην λέω μαλακίες. Ίσως να πρέπει να πάω λίγο να κοιτάξω στο transfer list, γιατί έχω και εκεί νομίζω έναν 287, κάτι τέτοιο, που θα μπορούσε να βοηθήσουν. Αυτό είναι Ρουμπεν Δίας, είναι πάρα πολύ καλό και νομίζω
νομίζω είναι Ρουμπεν Δίας. Ωραία, είναι πάρα πολύ καλό. Εδώ έχουμε ένα φοντεράκι που έρχεται τώρα που το χρειαζόμαστε. Double walkout δεν είναι δυστυχώς, αλλά ένας Ρουμπεν Δίας δεν απογοητεύει τώρα που κάνουμε 88 ομάδα. Υπάρχει πιθανότητα επίσης να δώσω και το Haaland, να μην λέω μαλακίες. Είναι πάρα πολύ υψηλό rating και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί τώρα που έχω και τον Φούτρε. Δηλαδή, είπαμε ο Haaland είναι πάρα πολύ καλός. Τον έβαζα αλλαγή στο Γούλου, αλλά ναι, δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος να τον κρατήσω τώρα. Φυσικά, δεν μ' αρέσει να δίνω κάρτες που έχω, άρα θα είναι η τελευταία επιλογή. Απλά το λέω για να το ξέρετε. Και δεν ήθελα να πάω εδώ, να πάω να μαζέψω λίγο τα transfer ότι έχω, να δούμε τι έχουμε τα SBC. Και μετά θα επιστρέψω μετά από, ελπίζω, λίγη ώρα, γιατί υπάρχει πιθανότητα να πάρει πάρα πολύ ώρα αυτό. Αυτό ναι, δεν το χρειαζόμαστε. Και ελπίζω όταν γυρίσω να έχουμε αυτό που θέλουμε και να μην έρθω για να πω ναι, παιδιά, δεν το σηκώνει ο σύλλογος, τα λέμε άλλη μέρα. Και γι' αυτό το λόγο, ας δούμε όμως πρώτα τι έχει βγει. Τσάμπι Αλόνσο, αυτό που είπα, άνοιξε πλήρως ωραία. Μία κάρτα που είναι πάρα πολύ μέτρια από στατιστικά, με το passing να είναι το μόνο πολύ καλό stat. Φυσικά και τα longs είναι πολύ καλά. Αλλά γενικά τίποτα το ιδιαίτερα τρελό. Λογικά όμως in game θα είναι απλά απίστευτος. Τι θέση μπορεί να παίξει. Μόνο CM και CDM μπορεί να παίξει. Είναι λίγο σαντ αυτό. 4-4 και μάλλον θα είναι αρκετά καλή κάρτα in game. Αλλά τώρα 9 segment που θέλει εδώ πέρα, αν και ναι, δεν είναι αρκετά ακριβώς. Είναι ίσως λίγο πιο ακριβώς από το πακέτο που θέλουμε να ανοίξουμε. Και να πω κάτι, θα έλεγα πως μάλλον αξίζει. Δηλαδή, να μην λέω ψέματα, δεν φαίνεται ιδιαίτερα κακός. Τι άλλο έχει βγει εδώ, ένα σιλεμάρι έχει βγει. Φίλε, κοιτάω λάθος πράγμα. Players θέλουμε, ωραία, πανέμορφα. Να δώσε εδώ λοιπόν ο Thomas Lemar. 4-3 και all around πάρα πολύ καλή κάρτα. Εντάξει, Relentless Plus. Και ναι, πιστεύω αξίζει να την κάνει αυτήν την κάρτα. CM και LM, ειδικά LM, φαντάζομαι θα είναι από τις καλύτερες επιλογές που μπορείς να έχεις. Είναι και πολύ φθηνός. Φυσικά, εγώ όπως ξέρετε, έχω τόσα CM και LM που δεν υπάρχει. Δεν έχω ιδέα τι μπορώ να κάνω με τόσα CM και τόσα LM. Γι' αυτόν τον λόγο προφανώς δεν θα τον κάνω. Παρ' όλα αυτά, αν κάποιος δεν έχει, θα το πρότεινα. Δεν φαίνεται να είναι κάτι κακό. Και βγήκε κι ένας άλλος που δεν ξέρω πού είναι τώρα. Πραγματικά, ενώ δεν έχω ιδέα που μπορεί να είναι. Είναι αυτό. Ναι, παίξε 40 μάτς και θα έπαιρνε ένα πολύ cool τέτοιο πράγμα. Δυστυχώς δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό. Δεν προλαβαίνω. Άφησα πολλές εβδομάδες χωρίς να κάνω τίποτα. Ναι, δεν ξέρω πού ακριβώς. Είδα ότι βγήκε για άλλη μια κάρτα. Δεν ξέρω τι απέγινε. Οπότε αυτά τα λέμε. Κοιτάω τι γίνεται με το icon γιατί ήδη έχω εδώ πόση ώρα. Έχω ήδη ένα δεκάλεπτο πεταμένο έτσι. Πάμε να δούμε λοιπόν αν το σηκώνει ο Club ή να ανεβάσουμε λοιπόν το βίντεο έτσι όπως είναι. Έχει περάσει πάνω από μισή ώρα, αλλά κατάφερα μετά από πάρα μα πάρα πολύ σκληρή προσπάθεια να φτιάξω το SBC. Πρώτα απ' όλα πούλησα όλους αυτούς εδώ όσο φθηνότερα μπορούσα για να φύγουν και ο Carvalho επίσης κατάφερε να φύγει. Τους καθαρίζουμε λοιπόν εδώ και ελπίζω να μην κλαίω τον Carvalho που έδωσα. Έχουμε και αυτούς εδώ που είναι 45 χιλιαρικά και αν όλα πάνε καλά, αλλά ας ελπίσουμε να μην χρειαστεί να φτάσουμε και να τους χρησιμοποιήσουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχω καταφέρει να κάνω για το πρώτο icon pack της χρονιάς και να δούμε αν θα απογοητεύσει ή όχι. Τελικά το βίντεο δεν νομίζω να προλάβω να το ανεβάσω μέχρι τις 9, αλλά όσο νωρίτερα ανέβει τόσο το καλύτερα. Ξεκινάμε λοιπόν με το 88 rated squad. Δυστυχώς εδώ φεύγει ο De Bruyne. Αυτή την αγόρασα, τον Oblak τον αγόρασα. Ο Rodrigo είναι η μεγαλύτερη απώλεια από πλευρά συλλόγου, δεν κατάφερε καν να παίξει 100 match, αλλά να είμαι ειλικρινής, 8K πάει. Σιγά το πράγμα ποιος νοιάζεται, οι άλλες κάρτες δεν είναι και κάτι το ιδιαίτερο. Και λοιπόν, για να τελειώνουμε, τις δίνουμε και να φεύγουμε πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα εδώ το τι πακέτο θα μας βγάλει, δεν με πολύ νοιάζει. Αλλά άντε ας το ανοίξουμε, μπας και βγει τίποτα και μας σώσει, παρότι έχω αγοράσει ήδη τα πάντα. Υπάρχει δηλαδή ό,τι χρειάζομαι, είναι ήδη εκεί που πρέπει. Τα έχω αγοράσει όλα, εντάξει, δεν υπάρχει κάτι άλλο να πω. Τα αγόρασα όλα πριν ξεκινήσει το βίντεο για να σιγουρευτώ πώς μου φτάνουν τα χρήματα. Και έχω έτοιμη στη squad πριν τις δώσω τζάμπα. Και αυτό είναι εγώ καλό. Μεταξύ. Δεν ξέρω, μου φάνηκε λίγο περίεργο. Άμα δεν είναι walkout, δεν ξέρω τι έγινε. Παρατήρησα κάτι που δεν έχω ξαναπαρατηρήσει. Ναι, δεν είναι walkout. Δεν ξέρω, το είδα και μου φάνηκε περίεργο. Είναι ο Κόνσα. Δηλαδή, είδα Άγγλο και είδα CB και πρέπει να είναι walkout. Λες και υπάρχει κανένας καλός Άγγλο CB. Τέλος πάντων, δώσαμε την 88 και τώρα πάμε στην 87. Αυτή εδώ την αγόρασα όλη τη squad, πέρα από τους 83 και τους 84. Είναι όλοι έτοιμοι από το Footbin και μου πήρε πάρα πολλά coins και δεν θέλω καν να τα βλέπω από την αλήθεια. Αυτή η squad είναι ουσιαστικά όλα τα λεφτά που πήρα από τον Carvalho. Επειδή οι άλλες squad πάνω κάτω τις είχα από μόνος μου, ο Carvalho όλος ξοδεύτηκε σε αυτό το πράγμα. Γάλλο CB από τη League Gun κάποτε μπορεί να ήταν καλό. Τώρα δεν νομίζω, γιατί πλέον ο Kimpembe δεν νομίζω να πάει για τίποτα απολύτως. Και ο Hernandez φυσικά ποτέ δεν πήγαινε για τίποτα. Οπότε ναι, αρκετά απογοητευτικό πακέτο. Πάμε τώρα στις δύο τελευταίες squad, για τις οποίες δεν ξόδεψα και τίποτα ιδιαίτερο, να μιλάμε μαλακίες δηλαδή. Εδώ τι μου λείπει, εδώ μου λείπει ένα 88. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να αγοράσουμε ένα 88 και παίζει ίσα να μου φτάνουν τα coins, που θα είναι πάρα πολύ κακό αν ισχύει αυτό. Πάμε να δούμε λοιπόν αν Oblak μπορώ να βρω με
16K, γιατί ναι, δεν έχω πάνω από 16K να δώσω, που είναι τραγικό. Ναι, οκ. Okay. Θα με αναγκάσει να κάνω quicksell καμιά μαλακία τώρα. Κατάφερα με κάποιον τρόπο να βρω Griezmann από όλα τα πράγματα, ρε μαλάκα. What the fuck. Τέλος πάντων, σε αυτήν την ομάδα φεύγει ο Beasley που ήταν πανάκριβο στον Barrock, δεν τον έχω χρησιμοποιήσει καν. Απλά δεν πρόκειται να μπει, φίλε. Έχω φούτρε και πίνια και την άλλη την τύψα, δηλαδή what the fuck. Ο Van de Ven. Ο Van de Beek έχει κάνει αρκετά πράγματα για την ομάδα. 7 αγώνες λέει, αλλά νόμιζα πως ήταν περισσότεροι. Τον χρησιμοποιούσα ως αλλαγή και ήταν αρκετά καλός. Σε γουλού είναι οι 7 αγώνες, δεν έχει μπει σε κανονικό αγώνα. Μόνο στην παράταση τον έβαζα και δεν είχα παράπονο. Και από την υπόλοιπη ομάδα δεν υπάρχει τίποτα αξιοσημείωτο. Το ότι ο Griezmann θα έρθει στην ομάδα για πολύ λίγο και θα φύγει σαν φόντερ είναι πάρα πολύ θλιβερό. Να μην λέω μαλακίες, είναι πάρα πολύ θλιβερό για ένα άτομο το οποίο πάει τον Griezmann full. Και δεν πειράζει όμως, ελπίζουμε να φέρει backlight. Δηλαδή δίνω πράγματα που με πονάνε. Striker Αργεντινή, πάλι κάτι που παλιά ήταν πολύ καλό, αλλά τώρα τι είναι η Cardi, είναι, δεν νομίζω να είναι κάτι άλλο. Ναι, τελικά όντως η Cardi είναι και πήρα και ένα goldback. Οκ. Okay. Και τώρα μου δίνει τα 200 coin, πανέμορφα. Ας ανοίξουμε και τον goldback να δούμε πώς πηγαίνει. Και Καστροβίγη. Οκ, okay, Καστροβίγη, τι να πούμε τώρα. Και εδώ έχουμε τώρα την τελευταία squad, την 85 squad που κάτι πήγε πολύ στραβά εδώ πέρα. Γιατί όπως βλέπετε δεν έχω πράγματα μέσα στη squad. Άρα κατά λάθος έδωσα κάτι που δεν έπρεπε να έχω δώσει στις άλλες squad. Και αυτό τώρα αρχίζει και με αγχώνει. Γιατί ναι, μάλλον αυτή που έδωσα ήταν οι 84. Και όπως βλέπετε δεν έχω 84 να δώσω. Πέρα από τους evolution που, ναι, είμαι ειλικρινής, ψήσουν αμήν ας πούμε. Και μετά έχω 83. Και κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που έγινε είναι ότι το αγαπητό FIFA μόλις μπάγκαρε και δείχνει πως έχω 1000 coins. Ενώ έχω σε βίντεο αυτή τη στιγμή ότι πουλήθηκε ένα παίκτη που πούλησα μόλις αυτή τη στιγμή για 10.000 ένα Steam of the Week. Η EA μου έφαγε στα coins ή κάτι, γιατί το έχω σε βίντεο το λέω. What the fuck. Να μπήκα στο Ultimate Team και τώρα έχουμε τα coins. Αλλά ναι, τώρα επισήμως το βίντεο δεν βγαίνει με τίποτα σε 9, γιατί μου ξόδεψε τόσο χρόνο να κλείσω, να ανοίξω το game. Και άντε γαμίσου κολοτερία να πούμε. Ένα πράγμα σωστά δεν μπορείς να κάνεις. Γαμημένο. Τέλος πάντων, το κερασάκι στην τούρτα φυσικά είναι ότι δεν θα βγάλω και τίποτα. Θα δώσω τα πάντα και δεν θα βγάλω τίποτα όπως συνήθως. Τώρα κάποιος θα πει πω ο Μπροκ λέγεται ενώ έχει βγάλει φούτρε και τα πάντα όλα. Ναι, οκ. Okay. Τι να σου πω κι εγώ τώρα. Είναι όπως το δει κανείς. Εγώ προσωπικά αυτό που έχω να πω είναι ότι έβγαλα μία κάρτα την οποία ρεαλιστικά μιλώντας δεν τη χρειαζόμουν και τώρα που χρειάζομαι μία κάρτα, ένα CB, δεν το βγάζω. Μπρο, αυτό το 5K θα ήταν τρελό sniper, μαλάκα. Θα ήταν πάρα πολύ καλό, ρε. Τέλος πάντων, και τώρα χρειάζομαι ένα 84, που ένα 84 ο Dovbik πάει 2K. Ελπίζω να πάει όντως 2K γιατί τον χρειάζομαι πάρα πολύ. Please, λοιπόν, να είναι ρεαλιστικό. Έλα ρε τώρα. Μαλάκα, θα κλάψω. Έλα, ωραία. Και επιτέλους θα μπορέσω να δώσω ένα από τα καλύτερα SBC που έχουν βγει φέτος. Ένα παίκτη που έχει παίξει πάρα πολλούς αγώνες για την ομάδα και ήταν απίστευτος. Ο Alex Garcia, από τις καλύτερες κάρτες στο game. Θα μπορούσα να τον κρατήσω με κάποιο evolution στο μέλλον, μάλλον θα γίνει απίστευτος. Αλλά να είμαι ειλικρινής, ρε φίλε, δεν μ' αρέσει καθόλου να δίνω κάρτες, ειδικά κάρτες οι οποίες ήταν καλές. Αλλά ελπίζω μετά από όλα αυτά να με ανταμείψει το game. Γι' αυτό, Alex Garcia, ελπίζω να πας σε καλή μεριά και να μου δώσεις backlack. Αν δεν μου δώσεις, δεν ξέρω, θα καταραστώ την EA. Έχουμε και 69 coins ακριβώς. Δεν μπορείς να το. Δεν μπορείς, ρε φίλε, να το φανταστείς. Καν δεν μπορείς αυτό. Δηλαδή, είναι γραμμένο στα αστέρια το ότι από εδώ θα βγάλω το καλύτερο pool της ζωής μου. Εσύ δεν μας νοιάζει εδώ. Δεν θέλουμε εδώ να δούμε συμπήρε, χαμημένε. Τέλος πάντων, βγάλε μου συμπήρε, φίλε. Απλά EA, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Οπότε, για να δούμε αν θα μας βγάλει όντως το CB που θέλω πάρα πολύ. Σε παρακαλώ, EA, βγάλε κάτι τρελό, ρε φίλε. Είναι ο πρώτος μας icon, να μην είναι ξεφτύλα. Είναι striker, είναι Ισπανία, είναι το χειρότερο πράγμα που μπορούσε να είναι. Γιατί ειλικρινά το λέω, δεν θέλω striker. Το μόνο που δεν θέλω είναι striker. Και είναι και ο Ραούλ που είναι καλή κάρτα, φαντάζομαι. Μαλάκα, θα πάω flame στα comments πάλι. Ο Μπροκ λέγεται που βγάζει καρτάρες. Αλλά ρε φίλε, είναι καρτάρα. Αλλά πού να τον βάλω και τον Ραούλ. Έχω ήδη απίστευτους επιθετικούς. Η άμυνά μου επισήμως διαλύθηκε. Έδωσα όλα μου τα λεφτά που θα μπορούσα να δώσω σε αμυντικό για να βγάλω κι άλλον επιθετικό. Δεν νομίζω να το καταλαβαίνουν πολύ από εσάς το πώς γίνεται να είναι άσχημο, ρε φίλε, ένα pool. Νομίζω δηλαδή οι περισσότεροι πιστεύουν άμα μπρο κάτι πάει για πολλά coins είναι καλό. Άμα φίλε όμως κάτι είναι άχρηστο για εμένα, είναι άχρηστο για εμένα. Είναι τρελή κάρτα. Μη λέω μαλαγίες. Είναι W. Αλλά ρε μπαλάκα, τώρα αναγκαστικά
πρέπει να τον βάλω μέσα. Και τώρα θα πει ο άλλος, μπρο, βγάζει τον Μπουάδο, βγάζει τον Ιάκο Άσπας. Ναι, βγάζω μια κάρτα η οποία ταιριάζει τέλεια στο playstyle μου. Εν τω μεταξύ θέλω να δω κάτι, γιατί θα είναι τρελό άμα ισχύει αυτό. Εντάξει, άμα είχε τα packs for you και δεν μπορούσα να τα ανοίξω επειδή έχω τόσα λίγα coins. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να πω ότι το pack lock μου είναι κακό, ok. Αυτό που μπορώ να πω ότι είναι κακό όμως είναι ότι δεν έχω CB. Δηλαδή τώρα αναγκαστικά θα βάλω εδώ πάλι την Ειρήνη Παρέδες. Και ναι, θα έχω άλλο ένα striker που πραγματικά δεν ξέρω που θα χωράσει. Δηλαδή, άμα το συγκρίνω με τον Ιάκο Άσπας, είναι καλύτερος. Εντάξει, μη λέμε μαλακίες. Αλλά δεν είναι και πολύ καλύτερος. Φυσικά, εν γέμα, θα είναι κατά πολύ καλύτερος. Ο Πουάδο πρώτα απ' όλα τον περνάει σε pace defending και physical, με τα υπόλοιπα stat να μην είναι και μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, για να καταλάβετε, η ομάδα που έχω είναι απίστευτη. Μπορεί να μην φαίνεται στα χαρτιά, πραγματικά και εγώ πιστεύω δεν φαίνεται. Αλλά in game είναι απίστευτη. Δεν μπορώ να το περιγράψω αλλιώς. Και ο Ραούλ είναι σίγουρα μια πάρα πολύ καλή κάρτα. Αλλά ρε μαλάκα, τώρα θα με αναγκάσει να βγάλω έναν παίκτη με τον οποίο παίζω τέλεια. Δηλαδή, ο Πουάδο με έχει βολέψει άπειρα. Ο Ιάκο Άσπας με έχει βολέψει άπειρα. Τώρα δηλαδή, αναγκαστικά μου δίνει δύο επιλογές. Βασικά, έχω σκεφτεί κάτι επιλογές για να τον βάλω μέσα. Αλλά ό,τι και να κάνω, θα πετάξω κάποιον που θέλω. Γιατί στην θέση του Φούτρε δεν μπαίνει. Επειδή ο Φούτρε είναι LM και είναι το μόνο πράγμα που. Πώς λέγεται, που δεν έχω θέμα να βγάλω. Αναγκαστικά τώρα λοιπόν, θα με αναγκάσει είτε να βγάλω μια κάρτα που πάω πάρα μα πάρα πολύ, είτε να αλλάξω σύστημα και να βγάλω κανέναν Πέδρο Δίας ή κανέναν Γιορέντε. Αναγκαστικά όμως, θα πρέπει να αλλάξω κάτι. Θα πρέπει να αλλάξω κάτι σε μια ομάδα η οποία με πήγε 11 wins. Οπότε, αν το επόμενο γουλού με βλέπετε να είμαι σκατά, ο λόγος είναι επειδή με πρίξατε να αλλάξω την ομάδα. Λογικά, υπάρχει πιθανότητα να φτιάξω μια ομάδα που θα την ονομάσω όλα μέσα και να βάλω Ραούλ, Φούτρε και Κόλ, γιατί φυσικά αυτά είναι τα καλύτερα μου πουλ. Και μετά θα πάω, θα παίξω με αυτή την ομάδα και θα είμαι άθλιος επειδή δεν με βολεύουν. Τέλος πάντων, αυτά από μένα. Είμαι χαρούμενος και δυστυχισμένος ταυτόχρονα. Σίγουρα τρελό πουλ, σίγουρα αρκετά καλό content. Ξέρω, βρίστε με στα comments, αλλά είναι η αλήθεια. Δεν μ' αρέσει να κάνω αλλαγές στην επίθεσή μου. Άμα ήταν αμυντικός, πραγματικά το λέω ρε φίλε. Θέλω να δω ποιος είναι ο χειρότερος αμυντικός. Δηλαδή, Πουγιόλ να μου βγάζε, θα τον έβαζα μέσα. Μπαρέσει να μου βγάζε, θα τον έβαζα μέσα. Δεν μπορώ να σκεφτώ έναν αμυντικό που να μην έβαζα μέσα. Ειλικρινά το λέω. Πάω λίγο να κοιτάξω έτσι, αφού ούτως ή άλλως το χάσαμε το 9 η ώρα το upload. Πάω λίγο να κοιτάξω CB version. Πού είναι οι icons, κάτσε λίγο το έχω. Ο φθηνότερος είναι ο Φερνάντο Ιέρο και μετά είναι ο Πουγιόλ. Αν έβγαζα Φερνάντο Ιέρο, Πουγιόλ, Μπόμπι Μουρ, μπρο θα ήμουν χαρούμενος. Δεν τρολάρω καν, θα ήμουν χαρούμενος. Αλλά δεν είναι ότι εκείνες οι κάρτες είναι καλύτερες από το Ραούλ. Με την καμία. Απλά τώρα με αναγκάζει να βγάλω κάτι το οποίο μου αρέσει. Να βγάλω κάτι που αγαπώ. Τέλος πάντων, θα δω τι θα κάνω. Πραγματικά τώρα με έχει γαμίσει. Μάλλον θα πρέπει να αλλάξω σύστημα γιατί σε αυτό το σύστημα, ρε φίλε, δεν μπορώ να βάλω. Μου έχει βγάλει τα πάντα όλη η επίθεση και όλοι οι wingers. Ηρέμησε λίγο ρε παιχνίδι. Δες εδώ. Έχω 2 left wings στον πάγκο, 2 right wings στον πάγκο, 2 strikers στον πάγκο. Δηλαδή, what the fuck. Τέλος πάντων, αυτά από μένα. Τα λέμε την επόμενη φορά. Ελπίζω με μια ομαδάρα και γεια σας.